Βίτσος. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, για 15 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κατάθεση του προϋπολογισμού αποτελεί μια καλή αφορμή για τον απολογισμό του οικονομικού έτους που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες. Αποτελεί, θα έλεγα, μια καλή αφορμή ώστε να αποτιμήσουμε τα κύρια μακροοικονομικά γεγονότα που μεσολάβησαν από την κατάθεση του προϋπολογισμού του 2017 πέρυσι τέτοιες ημέρες μέχρι και σήμερα, ώστε να αντληθούν διδάγματα, να γίνουν διορθωτικές κινήσεις όπου χρειάζεται, να αναγνωριστεί η πρόοδος και βέβαια να αξιολογηθεί η συμβολή του προϋπολογισμού του 2017 στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ώστε να κατανοηθεί και το σχέδιο του προϋπολογισμού που συζητάμε τώρα ακόμα καλύτερα. Θα κάνω έναν πολύ σύντομο τέτοιο απολογισμό και θα αναφερθώ σε ένα μικρό αριθμό κρίσιμων μεγεθών και γεγονότων του 2017. Πρώτα απ' όλα να θυμίσω ότι το εθνικό εισόδημα της χώρας, μιλάω για γεγονότα, μιλάω για δεδομένα, το εθνικό εισόδημα της χώρας αυξήθηκε σε τρέχουσες τιμές κατά 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ από 174,2 δις στο τέλος του 2016 σε 178,6 δις στο τέλος του 2017 ή με ρυθμό μεγέθυνσης 2,5%. Θα θέλαμε αναμφίβολα ο ρυθμός μεγέθυνσης να είναι ακόμα υψηλότερος. Αλλά δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία ότι είναι η πρώτη φορά στην έκταση αυτή από την αρχή της πολυετούς κρίσης το δεύτερο τρίμηνο του 2008 η οικονομία μεγενθύνεται και δεν υπάρχει αμφιβολία πως αποτελεί πολύ ισχυρή ένδειξη εξόδου από την κρίση. Δεύτερο γεγονός, το 11μηνο του 2017 Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, δεν έχουμε στοιχεία για το Δεκέμβριο, το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας ήταν θετικό, οδηγώντας σε περαιτέρω μείωση την ανεργία κατά 3% στη διάρκεια του 2017 από 23,5% σε 20,5%. Η ανεργία παραμένει υψηλή. Και πολλές από τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι μερικής απασχόλησης και υποαμοιβόμενες. Είναι κάτι που μας προβληματίζει. Είναι κάτι πάνω στο οποίο πρέπει να εργαστούμε περαιτέρω για να βελτιώσουμε το πλαίσιο κινήτρων δημιουργίας θέσεων εργασίας σε τομείς με υψηλή παραγωγικότητα, αλλά δεν πάβει να είναι πολύ σημαντικά θετικά νέα το γεγονός ότι για πρώτη φορά από το 2001 η δημιουργία νέων καθαρών θέσεων εργασίας ξεπερνά τις 130.000. Αναφέρομαι στα στοιχεία της Εργάνης. Τρίτο δεδομένο. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία δύο πολύ δύσκολες αξιολογήσεις του προγράμματος προσαρμογής και υλοποιούνται τώρα μία σειρά από κρίσιμες μεταρρυθμίσεις τόσο στο μικροοικονομικό περιβάλλον όσο και στις τράπεζες και τη δημόσια διοίκηση που ενισχύουν την οικονομία και έρουν στρεβλώσεις χρόνων. Τέταρτο δεδομένο. Η επιτυχής εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2016, τη σημαντική υπέρβαση του στόχου 0,5% πρωτογενούς πλεονάσματος, και να θυμίσω εδώ ότι η κυβέρνηση δεν επεδίωξε την υπέρβαση του αποτελέσματος. Η υπέρβαση όμως του αποτελέσματος είναι ένδειξη ότι οι βασικές παράμετροι της οικονομίας, η ικανότητα του κράτους να συλλέγει φόρους, η ικανότητα ή μάλλον η συμμόρφωση των πολιτών, είναι πια διαφορετική από το παρελθόν, οδήγησε για πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση, από το 1973 για την ακρίβεια, σε πλεώνασμα γενικής κυβέρνησης 0,7% και σε ταχύτερη έξοδο ένα χρόνο νωρίτερα από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, στο οποίο μπήκε η χώρα, θυμίζω, το Δεκέμβριο του 2009. Πρόκειται, αν θέλετε, για την είσοδο της χώρας στο κλαμπ αυτό των χωρών μελών της Ευρωζώνης, που τα δημόσια οικονομικά είναι υγιή. Πέμπτο δεδομένο. Αναβαθμίστηκε η επιστοληπτική ικανότητα της χώρας και από τους τρεις οίκους
αξιολόγησης, οδηγώντας έτσι σε επιτυχή έξοδο της χώρας στις αγορές τον Ιούλιο του 2017, καταρχάς με δανεισμό νέου χρήματος 3 δις, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο τερματισμό του αποκλεισμού της χώρας από τις διεθνείς αγορές, και σε δεύτερο χρόνο, τον Νοέμβριο του 2017, με την ανταλλαγή των ομολόγων του PSI. Έκτο δεδομένο, μειώθηκε σημαντικά η εξάρτηση των τραπεζών από την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα του γνωστού ELA κατά 24 δις από το τέλος Δεκεμβρίου του 2016 μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του 2017, από το 43,7 δις στα 19,9 δις. Έβδομο δεδομένο, οι καθαρές ροές καταθέσεων από το τέλος του 2016 έως τώρα, έως τον Οκτώβριο του 2017, ήταν θετικές και τις τάξεις των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν επιταχυνθεί σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. 8ο δεδομένο, επιταχύνθηκε η χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων. Ο οδικός χάρτης άρσης των κεφαλαιακών περιορισμών είναι πια μας φέρνει πολύ πιο κοντά στην οριστική κατάργηση των περιορισμών αυτών. Και τέλος, ένα το δεδομένο και ίσως το πιο γνωστό από όλα, το θέμα των τελευταίων 2 εβδομάδων, σημαντική αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, με μείωση, θυμίζω, την 31η Δεκεμβρίου του 2016, 7,17% αναφέρομαι στο κόστος δανεισμού του δεκαετούς ομολόγου, στο 3,87% σήμερα. Μείωση 330 μονάδων βάσης, το 3,87%, το σημερινό 3,87% είναι κάτω από το μέσο όρο της περιόδου ευημερίας της Ελληνικής Δημοκρατίας 2000-2008 και αντίστοιχο με τα επιτόκια των καλύτερων ημερών του 2004 και 2005. Οι προκλήσεις και, θα έλεγα, οι κίνδυνοι παραμένουν και προφανώς καθήκον της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών είναι να τους προβλέπει και να τους μειώνει. Αλλά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η ελληνική οικονομία, και αυτό ακριβώς θέλω να τονίσω, ολοκληρώνει το 2017 από πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με το 2016, όπως είχε ολοκληρώσει το 2016 σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με το τέλος του 2015. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η αβεβαιότητα έρεται και πως ένας αξιόπιστος και καθαρός δρόμος εξόδου είναι πλέον ορατός. Κλειδί για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, για την άρση της αβεβαιότητας, για τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και για την αποκλιμάκωση των επιτοκίων, κλειδί, θα έλεγα το κρίσιμο κλειδί, ήταν η εκτέλεση των προϋπολογισμών του 2016, αλλά και η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2017 και γενικότερα η πορεία των δημοσίων οικονομικών τα δύο τελευταία χρόνια. Κανείς προϋπολογισμός δεν μπορεί να πετύχει πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Είναι ένα εργαλείο. Προφανώς μπορεί να πετύχει έναν ή το πολύ δύο στόχους, να βρει μια ισορροπία, αν θέλετε, ανάμεσα σε αντιτιθέμενους στόχους. Και η στρατηγική των δύο αυτών προϋπολογισμών, και του 2016 αλλά και του 2017, ήταν διπλή. Από τη μία πλευρά, η εμπέδωση της αξιοπιστίας των ελληνικών δημόσιων οικονομικών με την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων, ώστε να αποκατασταθεί ξανά η εμπιστοσύνη των αγορών στα ελληνικά δημόσια οικονομικά, αν θέλετε, και κατά συνέπεια το αξιόχρεο της χώρας, αν θέλετε, η βασική αιτία της μεγάλης κρίσης του 2008-2016, η βασική αιτία των διπλών ελλειμμάτων που οδήγησαν την ελληνική δημοκρατία στο χείλος της χρεοκοπίας. Πρώτο, λοιπόν, η εμπέδωση της αξιοπιστίας, προϋπόθεση για να βγούμε από το πρόγραμμα, προϋπόθεση
για να ανακτήσουμε την ανεξαρτησία μας, αλλά ταυτόχρονα και η δίκαιη κατανομή της αναγκαίας και αναπόφευκτης προσαρμογής, ώστε να προστατευθούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Η ίδια ακριβώς στρατηγική με τον προϋπολογισμό του 2017, αυτή η διπλή στρατηγική, αξιοπιστία από τη μία πλευρά και προστασία των πιο ευάλωτων στρωμάτων από την άλλη, χαρακτηρίζει ταυτόχρονα και τον προϋπολογισμό του 2018. Ο προϋπολογισμός του 2018 προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το οικονομικό περιβάλλον και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που η ελληνική δημοκρατία αντιμετωπίζει εδώ και μία δεκαετία. Να θυμίσω κάτι που δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο διαρκώς ξεχνάμε. Οι περιορισμοί αυτοί απορρέουν από το γεγονός πως η χώρα το 2010 έφτασε στο χείλος της καταστροφής, στο χείλος της χρεοκοπίας και στην πόρτα εξόδου από το κοινό νόμισμα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα και αυτή την πραγματικότητα ακόμα προσπαθούμε να διορθώσουμε. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος διόρθωσης από τη δημοσιονομική προσαρμογή. Το 2018 όμως είναι το τελευταίο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής. Και ο προϋπολογισμός του 2018 φροντίζει με την πιο ήπια δυνατή δημοσιονομική προσαρμογή σε ένα πραγματικά δυσμενές περιβάλλον να βρίσκει χώρο ώστε να ενισχύει περαιτέρω τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και μάλιστα στοχευμένα ειδικά στην παιδική φτώχεια. Αυτή η κυβέρνηση και όχι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάφερε να εξοικονομήσει μέσω της επισκόπησης δαπανών χώρο 320 εκατομμυρίων για να φέρει ένα χρόνο νωρίτερα την σημαντική αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων, ειδικά για το πρώτο και το δεύτερο παιδί. Αυτή η κυβέρνηση και όχι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε μέσω της επισκόπησης δαπανών να ενισχύσει τον προϋπολογισμό για τα σχολικά γεύματα και για την επέκταση των βρέφων υπηρεακών σταθμών. Μεσοπρόθεσμα βέβαια, και όσο οι περιορισμοί χαλαρώνουν και η οικονομία ανακάμπτει, το ίδιο εργαλείο, ο προϋπολογισμός, θα μπορεί να ανταποκρίνεται σε επιπλέον στόχους. Όσο η αξιοπιστία εμπεδώνεται και δεν αποτελεί προτεραιότητα, η οικονομία θα μπορεί, ή ο προϋπολογισμός θα μπορεί να προχωρά σε μείωση των φορολογικών βαρών, πράγμα που αποτυπώνεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής με σημαντική μείωση της φορολογίας, εισοδήματος, επιχειρήσεων και περιουσίας ύψους 3,5 δις μέχρι το 2021. Αλλά και τώρα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, στο βαθμό που υπάρχει χώρος, επιδίωξή μας είναι να μειώνουμε τους φόρους και ανακοινώνω από εδώ τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% για τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, για τους οίκους ευγυρίας, για τις μονάδες παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, νοητική υστέρηση κτλ. Θα ήθελα και παρακαλώ δώστε μου 2 λεπτά πάνω από τον προβλεπόμενο χρόνο να σχολιάσω λίγο τις δημοσιονομικές προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία έχει περάσει από 3 διαδοχικές μεταμορφώσεις της δημοσιονομικής της στρατηγικής. Το Σεπτέμβριο του 2016, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι καταστρέφει την οικονομία, ότι ο προϋπολογισμός πέφτει έξω, τίποτα από αυτά δεν επαληθεύθηκε, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προτείνει τη μείωση των φορολογικών βαρών κατά 4,19 δις ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση, δημιουργώντας, αν θέλετε, δημοσιονομικό χώρο, με ταυτόχρονη μείωση των πρωτογενών δαπανών. 4,2 δις ευρώ, σας το λέω από την πείρα που απέκτησα μέσα από την επισκόπηση των πρωτογενών λειτουργικών δαπανών του Δημοσίου, δεν υπάρχει περίπτωση να περικοπούν χωρίς να μειωθούν σημαντικά οι μισθοί και συντάξεις. Η δεξαμενή, αν θέλετε, των πρωτογενών λειτουργικών δαπανών, που μπορεί κανείς να αξιολογήσει, είναι μικρότερη από 5 δις ευρώ. Είναι μικρότερη από 5 δις ευρώ. Ένα 10% εξοικονόμησης αντιστοιχεί σε μισό δις. Από πού θα έβρισκε η Νέα Δημοκρατία τα 4,2 δις ευρώ, αν δεν λαιλατούσε τον προϋπολογισμό των συντάξεων και των μισθών.
Αυτή η αντίφαση στο επιχείρημα, στην επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας έγινε ορατή ακόμα και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο δημόσια έχει τοποθετηθεί λέγοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω σημαντικής μείωσης των δαπανών και υποχρέωσε τη Νέα Δημοκρατία να καταφύγει σε μία πρώτη μεταμόρφωση, σε μία δεύτερη θέση. Η μείωση των φόρων θα υλοποιηθεί τώρα μέσα από τη μείωση των δημοσιονομικών στόχων από το 3,5% στο 2%. Εγώ δεν θα μπω στην κουβέντα για ποιο λόγο δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία όταν μπορούσε να το κάνει, όταν τα πλεονάσματα που ήδη είχε συμφωνήσει ήταν στο 4,5% και το 4,2%. Θα πω όμως το εξής. Η άλλη όψη του νομίσματος της μείωσης των πρωτογενών, των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων, είναι η περαιτέρω αναδιάρθρωση του χρέους. Δεν μπορεί να μειώσει τα πρωτογενή πλεονάσματα χωρίς να θέσει το χρέος πάλι σε τροχιά μη βιώσιμη και κατά συνέπεια σε νέο αποκλεισμό από τις αγορές, εκτός αν διαπραγματευτεί μεγαλύτερη αναδιάρθρωσή του. Και σας βεβαιώνω ότι δημοσιονομική στόχη της τάξης του 2% για τα έτη 18-22 προϋποθέτουν πολύ μεγάλη αναδιάρθρωση του χρέους. Προϋποθέτουν ονομαστικό κούρεμα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν σκοπεύει να πάει στους 18, στα άλλα 18 κράτη-μέλη να διαπραγματευτεί ονομαστικό κούρεμα του χρέους ή σχεδιάζει μονομερείς ενέργειες. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Αυτή την αντίφαση την έπιασε η Νέα Δημοκρατία και προχώρησε μια νέα μεταμόρφωση. Τρίτη μεταμόρφωση, πριν το συνέδριό της, στη συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε νέα εφημερίδα, ανακοινώνει ότι θα μειώσει τους φόρους και η δέσμευση αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη ακόμα κι αν δεν μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Εδώ πια εγώ σηκώνω τα χέρια. Μείωση των φόρων, και μιλάμε για τρεις φόρους που αθροιστικά δίνουν 2 δις ευρώ. Μείωση των φόρων κατά 2 δις ευρώ, χωρίς μείωση των δαπανών και χωρίς μείωση των στόχων δεν μπορεί να γίνει. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι μπορεί. Μπορεί να γίνει διότι θα είναι, λέει, αυτοτροφοδοτούμενη. Η μείωση των φόρων θα οδηγεί στην οικονομία σε τόσο μεγάλη οικονομική ανάκαμψη που τα έσοδα που θα προκύψουν θα ισοσκελίσουν, θα πετύχουν πάλι το στόχο πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτή η τρίτη μεταμόρφωση της Νέας Δημοκρατίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί πρόκειται ουσιαστικά για απόδραση από την πραγματικότητα. Πού μπορώ να καταλάβω ένα κόμμα να ισχυριστεί ότι θα παλέψει ακόμα μεγαλύτερη αναδιάρθρωση του χρέους. Το δέχομαι. Δέχομαι ένα κόμμα με πολύ μεγαλύτερο ρεαλισμό να βγει και να πει ότι θα μειώσει τις δαπάνες κατά ένα λογικό ποσό. Αλλά το επιχείρημα ότι η μείωση των φόρων θα φέρει μέσα στο ίδιο έτος οικονομική ανάκαμψη τόση, ώστε τα έσοδα που θα προκύψουν να πετύχουν το στόχο του προϋπολογισμού, είναι εκτός πραγματικότητας. Είναι πραγματικά απόδραση από την πραγματικότητα. Αυτό που με εντυπωσιάζει όμως περισσότερο, και τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ότι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι εκτός πραγματικότητας. Με εντυπωσιάζει η προχειρότητα, αν θέλετε, οι αντιφάσεις στην επεξεργασία οικονομικής πολιτικής από ένα κόμμα που θέλει να διεκδικεί στην εξουσία. Και δεν με εκπλήσει μόνο, αλλά με τρομάζει κιόλας. Είναι θεμητό κανείς να αναζητά νέα μονοπάτια δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό όμως που δεν είναι θεμητό είναι να μην λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα και να συντάσσει προτάσεις οικονομικής πολιτικής εκτός πραγματικότητας. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση συντεταγμένη, συγκροτημένη, συνεπής πρόταση που να βγάζει τη χώρα από την κρίση, να αποκαθιστά την αξιοπιστία και να το κάνει με τρόπο κοινωνικά δίκαιο από την πρόταση που υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση, και γι' αυτό σας καλώ να στηρίξετε τον φετινό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι.